Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο με το World of Tanks και πλέον έχω κάνει τόσο πολλά βίντεο που ξέρετε πώς πάει αυτό. Εγώ κάθομαι και παίζω, δίνω και την ψυχή μου στο παιχνίδι και σε από κάτω στο σχόλιο μου γράφετε πόσο άσχετος είμαι και πόσο καλύτερα θα παίζετε εσείς ήδη. Οπότε δεν χρονοτριβώ, πάμε στο βίντεο. Αρχικά για εσάς το ελάχιστο που δεν ξέρετε είναι το World of Tanks, ένα free-to-play παιχνίδι όπου έχει διάφορα πολεμικά πλοία, τα βάζεις μες στη θάλασσα, πυροβολάς και ελπίζεις να νικήσεις. Κάπου ανάμεσα στο τα βάζεις μες στη θάλασσα και τους πυροβολισμούς έχει στρατηγική και τακτική, αλλά το παρέλειψα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link το οποίο σας δίνει και ένα bonus αν ξεκινάτε τώρα το παιχνίδι και κάνετε καινούργιο account. Οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε, καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, να πάρετε και τον bonus. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μου έχουν δώσει ένα account που έχει όλα τα πλοία μέσα, γιατί το βίντεο είναι sponsored. Έχει ένα σκασμό πλοία, παιδιά. 364 πλοία. Πλοία που έχουν βγει, πλοία που θα βγουν. Όχι, δεν ξέρω, τέτοια δεν έχει. Παρ' όλα αυτά, δείτε αυτό. Αυτό εδώ πέρα είχε 8 καταστρώματα. Τα μέτρησα τώρα εγώ. Θα πάρω εγώ αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι γαλλικό, φαίνεται ωραίο. Θα πατήσω battle και θα πάμε να τους βυθίσουμε όλους. Και όχι, καταρρύψουμε είναι άλλο πράγμα. Κάθε φορά το λέω αυτό στο βίντεο. Έρχεται κάποιος που με διορθώνει από κάτω. Είναι εντάξει, θα λέω βυθίσουμε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Όλοι ξέρουν εδώ πέρα ότι έχω account που μου το έχουν δώσει και θα με κάνουν σίγουρα focus. Εντάξει. Λοιπόν, ο σκοπός τώρα εδώ πέρα είναι ή να καταστρέψουμε αντίπαλα πλοία ή να κάνουμε capture τις περιοχές ABC. Και ουσιαστικά όσο το κάνεις αυτό, παίρνεις κάποιους πόντους. Όποιος φτάσει στις πόντους νικάει. Battle starts. Ω, Θεέ μου, εντάξει. Είμαι πανέτοιμος. Τα ακούτε πως κάνω τα πλοία και έχουν ξεκινήσει ήδη. Ξεκινάω κι εγώ. Λίγο το βλέπεις, αυτό είναι τεράστιο το μεταξύ. Γιατί πήρα κι εγώ τεράστιο πλοίο, ρε παιδί μου. Πάντα το ίδιο λάθος κάνω. Παίρνω ένα πλοίο που μοιάζει έτσι φανταστικό. Σαν ένα μεγάλο κουραζιερόπλοιο. Αλλά εδώ είναι πόλεμος, εντάξει. Πρέπει να κάνουμε λιγμούς. Έτσι όπως είμαι, σαν σημαδούρα εδώ πέρα, κάνω μπαμ. Άρχισαν να πυροβολάνε όλοι, ας πούμε. Επίσης, αυτό το χάρτη δεν το έχω ξαναπαίξει. Πέρασε το 2200, έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχει ανέβει στάθμη του νερού ή κάτι, δεν ξέρω. Και έχει μια πολύ απόκοσμη μουσική. Είναι με εξωγήινους, παίζουμε αντίπαλους. Τι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Προς το παρόν, εγώ απλά πλέω, αλλά λογικά σε λίγο. Δεν θα συναντήσουμε και κάποιον. Εγώ λέω θα συναντήσουμε. Πάτησα το Y. Που είναι boost τώρα και έχουμε φύγει, παιδιά. Έχουμε πιάσει 50 κόμβους, έχουμε πιάσει. Σε λίγο θα αρχίσει να πηγαίνουμε σούζα το πλοίο, έτσι. Μην το βλέπεις έτσι που είναι, ξέρω εγώ, 100 μέτρα πλοίο. Τι 50 κόμβους, 52 και ανεβαίνει κι άλλο. Κοντεύω να τερματίσουμε. Εν τω μεταξύ είμαστε σχεδόν μέσα στο C εδώ πέρα με το φίλο. Για να μας αφήσουν το C έτσι οι άλλοι. Όχι, μάλλον είναι πίσω από τα βράχια. Βλέπεις, έχει και μια βραχονισίδα εκεί πέρα. Έχουν καβατζωθεί εκεί πέρα πίσω. Και απλά περιμένουν τώρα. Περιμένουν να εμφανιστούμε εμείς. Και το κάνουμε όντως εδώ μεταξύ. Είμαστε και εμείς ηλίθιοι. Πάμε εκεί πέρα στα νυχτά. Λοιπόν, εδώ μεταξύ εμείς κάνουμε capture το B, οι άλλοι κάνουν capture το A και είμαστε και εμείς εδώ στο C, που είμαστε λίγο πιο διστακτικοί, ρε παιδί μου. Τώρα κάτσε να κόψουμε και λίγο. Βλέπεις, εκεί έχει κάτι πλοία. Λοιπόν, ετοιμάζομαι για τη βολή της χρονιάς, παιδιά. Δεν φτάνει καν έτσι. Για άμα ρίξω εδώ μία που πάει. Α, έγινα και detected. Ναι, δεν έπρεπε να ρίξω, ξεχάστηκα. Το βλέπεις, αμέσως έριξα εγώ μία, αμέσως να μου ρίξουνε. Εντάξει, ρε παιδιά, ας πούμε. Δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, ο άλλος εντωμεταξύ τον βλέπετε πόσο ύπουλα έχει μπει στο C. Τον βλέπετε τι έχει κάνει εκεί. Να βγω εγώ στα νυχτά. Δεν πειράζει, παλικάρι μου. Θα δώσω εγώ την ψυχή μου για την ομάδα. Κάτσε εσύ εκεί, ύπουλα στο C. Το οποίο από ό,τι φαίνεται το παίρνουμε. Βλέπεις, έχει πετάξει άγκυρα αυτός εκεί. Για κάτσε, περίμενε. Κάτσε, γιατί εγώ τώρα πηγαίνω λίγο εδώ. Τέλος πάντων. Ξέρεις κάτι, θα μπω απλά με στο C και δεν με νοιάζει τίποτα, παιδιά. Θα μου πεις, Γιάννη, αυτό είναι λάθος και μου γράφει τώρα εσύ να κατεβάσω στα σχολεία. Λοιπόν, άσε με να παίξω το παιχνίδι μου όπως θέλω. Πάρτο. Τον πέτυχα το φίλο εδώ πέρα. Τσέκα ρε πως πάνε. Έρχονται. Τον πέτυχα. Τι ήταν αυτό, 800 κάτι, χάμος έγινε. Λοιπόν, ηρεμήστε μωρέ κι εσείς λίγο. Ηρεμήστε, μου ρίχνουνε. Λοιπόν, πάρε από εκεί οι τέτοιες. Engine damage, τώρα τα φάγαμε όλα. Παιδιά, ίσως ήταν λάθος μου αυτό. Ωραία, όσοι το γράφετε έχετε δίκιο. Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτό θέλετε να ακούσετε. Έχετε δίκιο, μου ρίχνουν όλοι. Αλλά άμα δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν θα έκανα capture. Και με τα θάνατον θα κάνω capture. Ήτανε το χειρότερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Μετανιώνω τα πάντα, ρε παιδιά. Ωραία, εντάξει. Ακόμα ζω όμως. Αυτό ήταν, έως τώρα ζούσα. Ωραία, ξέρεις κάτι. Κάθε φορά αυτό γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Πηγαίνω και λέω: έχω 20.000 hit points. Πεθάνω εγώ. Τι λέτε, ρε. Που θα πεθάνω. Και τελικά πεθαίνω. Ναι, οκ, okay, το πρώτο παιχνίδι συνήθως πηγαίνει έτσι. Μετά μαθαίνω, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρουμε κάτι άλλο. Θα πάρουμε το Abruzzi τώρα, εντάξει. Και θα πατήσω Battle.
Και όλα θα πάνε καλύτερα, εντάξει. Μας βάζει λοιπόν σε ένα καινούριο map. Βλέπω πράσινο, άρα πρέπει να είναι στην τωρινή εποχή. Εντάξει, η κλιματική αλλαγή είναι ένα ψέμα. Όχι, γενικά. Όπως και να έχει, μας πετάει εδώ μέσα. Πάλι στο ίδιο μοτίβο. Έχει 3 points. Πρέπει να φτάσουμε 1000 πόντους καταστρέφοντας πλοία ή κάνοντας capture points. Αυτή τη φορά όμως θα πάω εδώ με όλους. Δεν θα είμαι εγώ ηλίθιος που θα πάει μόνος του. Όχι, παιδιά μου. Δεν θα πάει έτσι αυτό. Βλέπεις τώρα πηγαίνω με 20 κόμβους πάνω κάτω και έχει και αυτή την απόκοσμη μουσική. Είναι λες και είναι post-αποκαλύπτικτο όλο θέμα εδώ πέρα. Και εγώ πάω στον B πάλι ρε φίλε. Όχι, αντίο σας, ξέρεις τι. Στο C θα πάω εδώ με τους άλλους. Άμα στρίψει αυτό το ρημάδι. Το βλέπω, στρίβει λίγο, να πούμε λες και είναι κούτσουρο μέσα στη θάλασσα. Αλλά θα τα πάρει μπρος. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε 3 points, 2 χρειαζόμαστε και όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να κάνουμε στρατηγικές κινήσεις ώστε να έχουμε περισσότερα πλοία έναντι των αντιπάλων μας, παιδιά. Αριθμητική πρώτη δημοτικού είναι αυτό. Δεν χρειάζεται αξίες από πλοία για να το βγάλεις. Εν τω μεταξύ, ένας τύπος έχει μπει μέσα στο B. Και βλέπετε που είναι. Είναι σαν και εμένα παίζει αυτός, παιδιά. Είναι στη μέση του πουθενά. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό που το κάνουμε capture σε αυτή τη φάση ή όχι. Θα μάθουμε, υποθέτω. Λοιπόν, εδώ από πίσω έχουμε ένα φίλο, ο οποίος έχει πάρει φωτιά ήδη. Τι σκατά, τι σου κάνανε σε ένα μάνα μου, πώς πήρε φωτιά ήδη. Θα μου πει αντίπαλο είναι, αλλά του λυπήθηκα εγώ το φίλο. Εγώ είμαι η αλήκη στο ναυτικό, ας πούμε, στην κυριολεξία εδώ πέρα. Δεν έχω νιώσει μάχη στο πετσί μου και όλο έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν, εγώ θα πάω εδώ με του φίλου που πάνε γύρω-γύρω, κατάλαβε. Όχι, okay, κάνουν κάποιο τροσί οι άλλοι, αλλά και εμεί έχουμε κάνει τον μπι, οπότε παίρνουμε συνέχεια πόντου. Και οι άλλοι έχουν ακόμα για να το κάνουν capture. Επίσης έχουμε καταστρέψει ένα πλοίο. Και μπορούμε να πάμε από εδώ πέρα γύρω-γύρω και να τους κάνουμε μανούβρα. Έρχονται εδώ πέρα μίσχυς πάνω μου, ε. Πού εμφανίστηκαν αυτά να πούμε σαν καρχαρίες. Προλαβαίνω να φύγω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Ίσως με πάρει λίγο. Ένα τσίκ να με πάρει. Με πέτυχε ένα. Φλάντινγκ. Τι εννοεί φλάντινγκ. Βγάλετε το νερό. Πέφτε στο. Πηγαίνετε στο τελευταίο κατάστρωμα. Πάρτε κουβάδες, κάτι. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που έχει αυτό το γραφικό εδώ πέρα. Λες και πνίγομαι. Εντάξει, ρε παιχνίδι. Κάντε repair το πλοίο. Flooding stopped. Μπράβο ρε παιδιά. Να είστε καλά. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ. Μπορώ τόσο άγχος. Ανάθεμά σας. Περίμενε τώρα. Θα γίνει κακό εδώ. Μπράβο, άνοιξε και ο φίλος σου. Λέει αυτός είναι τρελός παιδί μου. Θα βρει πάνω μας και τον πήρε τώρα η θάλασσα. Ω! Έκανε μανούβρα αποφυγής βασικά. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί να ήταν και μανούβρα αποφυγής. Δεν ξέρω. Εδώ είμαστε ασφαλείς παιδιά. Να ράξουμε. Να ψαρέψουμε τίποτα. Να κάνουμε κανένα barbecue. Να φάμε μαριδίτσα. Δεν ξέρω. Ίσως. Ο άλλος μου λέει capture ray. Φίλε, αυτό δεν παίζει τώρα. Ξέρεις που είμαι εγώ. Στην άλλη άκρη είμαι. Καλά, άστο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος έχει ανοιχτεί αρκετά. Οπότε, κάτσε να δούμε προς τα που έρχεται. Έρχεται ψηλοποδό. Παίζει να τον πετύχω. Παιδιά, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Δεν υπάρχει, έτσι θα φύγουν από πάνω του. Ναι, σαν πυροτεχνήματα είναι. Καλή ανάσταση, παιδιά. Α, έκανα κάτι λίγο. Κάτι λίγο το έκανα. Μπράβο μου. Και έχω ρίξει εδώ και τις τορπίλες μου. Αν και λίγο δύσκολο να τον πετύχω, αλλά εγώ τις έριξα για να δει ότι έχω που έρχεται έτσι. Εν τω μεταξύ, σου έχουμε καταστρέψει 3 πλοία. Αυτό πάει καλά. Παίζω να σου ξαναπετύχω εδώ. Ελάει τον ένα ή τον άλλον. 822. Κάτι με πέτυχαν και εμένα. Κάτι ψηλά, μωρέ. Λα τώρα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Σταματήστε, μωρέ, να ρίχνετε. Όπου πηγαίνω και με 10 κόμβους. Γιατί είμαι πάλι εδώ, ρε παιδιά. Και έχει ρίξει και τορπίλες εδώ. Πάμε λίγο. Έχω μείνει με 3.500. Δεν θέλω. Πέθανα. Πέθανα. Τέλος πάντων. Βλέπεις πάντα. Είμαι έξω καρδιά άνθρωπος. Και με παίρνει μάχη και πηγαίνω. Αλλά έκανα ντάμαζ και μπράβο μου. Δεν έπρεπε να πήγαινε λίγο πιο ανοιχτά απλώς. Εντάξει. Πάλι μαθαίνω. Είναι σε καμιά κοσαριά βίντεο World of Tanks. Θα παίζω φινά. Θα πάω να παίξω άλλο ένα. Τώρα που έχω μάθει τα πάντα, φυσικά. Εντάξει, θα πάρουμε ένα άλλο όπλιο. Εντελώς τυχαία θα πάρω το Le Terrible. Δεν είναι κάποια αλληλουχία με το πώς παίζω. Καμία σχέση. Λοιπόν, τώρα είμαι στους πάγους που μου αρέσει που είμαστε στο 2200, στο 2000. Και τώρα είμαστε, παιδιά, στο map με τους πάγους. Γιατί αυτό έλειπε, επειδή μου τα είχαμε δει όλα. Τα είχαμε δει ξηρασία. Είχαμε δει κάτι φυσιολογικό. Να δούμε και πάγους, γιατί όχι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο A, το βλέπετε εδώ πέρα. Αν πάω εντελώς ευθεία γιούρια. Που θα πάω δηλαδή, που είπα να μην το κάνω, αλλά θα το κάνω. Έχει ένα παγόβουνο, οπότε μπορούμε να είμαι καβατζωμένος. Βέβαια, οι άλλοι θα μου έρθουν από εδώ και θα ρίχνουνε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και εδώ, παιδιά, αρχίζουμε και ρίχνουμε άγκυρες. Γιατί όπου να είναι. Έλα, σε παρακαλώ, μπες μέσα πρώτα και μετά ρίξε άγκυρες. Πάνω θέμα σε. Τσεκάρε πόσο απαλά θα κουμπίσουμε πάνω στο παγόβουνο, ή και μπορεί και να μην ακουμπίσουμε. Εδώ. Και τραβάμε χειρόφρενο. Και τώρα δεν ξέρω. Ελπίζω να με καλύψουν οι άλλοι. Θα έρθει κανείς άλλος εδώ, παιδιά. Μου κάθονται όλοι πίσω. Βρε, τι είστε εσείς που έχετε μεταξικισμό και εκεί πέρα και με έχετε αφήσει εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή ζούμε gameplay, εντάξει. Είμαι εγώ εδώ μέσα. Λογικά είναι και ένας άλλος εκεί μέσα. Οπότε γι' αυτό δεν κάνει κανείς capture, καταλάβατε. Τώρα λογικά πρέπει να μπει και ένας δικός τους. Οπότε θα αρχίσουν να κάνουν capture αυτοί. Αλλά εμείς έχουμε κάνει ήδη το B. Οπότε νικάμε. Και όταν νικάς τα παιχνίδια είναι καλό, γενικά. Κοίτα, αυτή τη στιγμή βέβαια δεν βοηθάω και στη μάχη, αλήθεια είναι. Αλλά
Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, παιδιά, εντάξει. Να ξεπροβάλλω έτσι λίγο. Να πετάξω μια μυτίτσα, να δω τι παίζει. Λίγο ήρεμα όμως, δεν θέλω πολύ, ίσα-ίσα. Μπας και προλάβω να ρίξω κι εγώ καμία. Έχουμε ένα πλοίο εκεί πέρα πίσω, ξέρεις τι, άκυρο. Πάμε πίσω, όπισθεν. Όπισθεν, δεν χρειάζεται. Ο άλλος εντωμεταξύ πλέει εδώ μέσα. Αν είναι δυνατόν, τι κάνει, είναι τρελός, δεν ξέρω. Οι αντίπαλοι κάνουν capture το B, αλλά έχουν χάσει τρία πλοία, παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ πιο μεθοδικοί, φυσικά, γιατί έχουν εμένα στην ομάδα που γενικά τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά με αυτό. Με την υπομονή, την τακτική, όλα αυτά τα πράγματα. Και ξέρεις τι, μπορώ να ρίξω missiles κάπου εκεί. Ο άλλος θα αναγκαστεί να κουνηθεί, λογικά. Αυτός κι αν θέλει να τα φάει. Εντάξει, μπορεί και να θέλει. Δεν ξέρω. Ίσως θέλει, μπορεί. Πω από εκεί μέσα τον καημένο και τι γίνεται, ρε παιδιά. Ήσταν κακή ιδέα να πάω κι εγώ εδώ, αλλά έχουμε εδώ το φίλο. Πάρε αυτό. Δεν το πετύχουμε τίποτα, έτσι. Παίζαμε, δεν το πετύχουμε τίποτα. Δεν το πετύχαμε τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι άλλοι που είναι εύστοχοι στην ομάδα. Τώρα θα τον πετύχω. Τώρα δεν την κλειδώνει. Δεν πετύχα τίποτα. Δεν πειράζει. Το σκοτώσαν οι άλλοι. Εγώ σας το είπα. Απέφυγε τις δικές μου. Θα τον πετύχουν οι άλλοι. Και κάνω και capture. Τώρα με ρίχνετε. Βέβαια, τώρα μου ρίχνουν. Κάτσε να πατήσω ένα γουάι εδώ. Να φύγω. Κάτσε να φύγω λίγο γρήγορα, ρε παιδί μου. Να ξαναπάω πίσω εκεί στη θέση μου που ήμουν απένα και δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Πανάθεμά σας. Αφήστε με. Είναι εντάξει, θα αντέξω νομίζω. Όλα καλά, δεν με πέτυχε τίποτα. Και τώρα θα ράξω εδώ πέρα πίσω και βλέπεις, το κάνω και capture. Κερδίζω πόντους για την ομάδα. Και έκανα και όλους αυτούς εκεί πέρα τους ελιμούς. Και μπράβο μου. Λοιπόν, το έκανα capture. Το έχουμε τώρα το A. Και μπράβο μας. Και παίρνουμε και το B από όσο βλέπω. Οπότε αυτά είναι καλά νέα γενικά. Και τώρα βέβαια ήρθανε στο A. Οπότε ήρθε και εμένα η ώρα να βγω εδώ πέρα. Πάρε και εδώ missiles. Όχι, όχι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Ωραία, ξέρεις κάτι, ήρθε η ώρα να την κάνουμε, παιδιά. Αφήστε με, βρε, πάλι, πάνω θέμα σας. Είμαι τόση ώρα υπομονετικός, λίγο ξεμύτησα. Πέθανα. Έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει, παιδιά, με έχουν πετύχει. Είμαι με 600. Εντάξει, έχω φάει τα πάντα. Ίσως το να κάθεσαι στα αυγά σου να είναι το καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Όπως και να έχει αυτό ένα βίντεο για το World of Tanks, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ένα link το οποίο σας δίνει διάφορα bonus. Εφόσον κάνετε καινούριο account, οπότε αν σε ενδιαφέρει το παιχνίδι μπορείτε να το τσεκάρετε. Και αυτά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας. Αυτό το παιχνίδι, okay, μπορεί να σου δώσει δυνατές συγκινήσεις, αλλά είναι με το σταγονόμετρο. Εντάξει, δεν μπορώ να κάθομαι πίσω από το βράχο μου συνέχεια, όπως και να έχει. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή, πέρα από το link για το World of Warships, έχω και διάφορα άλλα links που σας πάνε σε δικά μου social media. Οπότε προτείνω πάντα να τσεκάρετε. Φανταστικά, σας το λέω εγώ, που είναι δικά μου. Επίσης, κάθε Δευτέρα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube, τα απογεύματα 6 ώρα κάνω live stream. Οπότε μπορείτε να έρθετε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.